Σε μείζον πρόβλημα για τους Γερμανούς έχουν εξελιχθεί σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα. Ο κατάλογος είναι μακρύς, με δεκάδες σκευάσματα να περιλαμβάνονται στη λίστα με τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη. Αυτή τη στιγμή 160 φαρμακευτικά σκευάσματα διαφορετικών εταιριών είναι σε έλλειψη. Είναι πολλά για ένα μικρό φαρμακείο σαν το δικό μας. Είναι πραγματικά δύσκολο το γεγονός ότι δεν μπορούμε να δώσουμε εμβόλια ή παυσίπονα, αντιψυχωσικά ή αντιυπερτασικά φάρμακα. Οι αιτίες είναι πολλές. Η πίεση του κόστους, οι συμφωνίες έκπτωσης μεταξύ των φαρμακευτικών εταιριών και των φορέων παροχής ασφάλισης υγείας, αλλά και οι φθηνοί προμηθευτές. Φαίνεται ότι η φαρμακευτική βιομηχανία παραμελεί αυτό που δεν είναι ιδιαίτερα κερδοφόρο, ακόμη και αν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ο κλάδος φαίνεται ότι επικεντρώνεται στα φάρμακα που έχουν το μεγαλύτερο κέρδος. Πολλοί προμηθευτές έχουν μεταφέρει την παραγωγή τους στην Ασία, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ολοένα και συχνότερα προβλήματα σε ό,τι αφορά την ποιότητα των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Οι φαρμακοποιοί απευθύνουν έκκληση σε πολιτικούς, σε φαρμακοβιομηχάνους και ασφαλιστικές να βρουν λύση μέσω του διαλόγου.